κατασκευαστικών έργων. Ψυχραιμία και ορθολογιστική αντιμετώπιση της κατάστασης συστήνουν ΟΕΒ και ΕΤΕΚ. Αλυσιδωτές οι επιπτώσεις από την πανδημική κρίση, για τις οποίες ο Κύπριος καταναλωτής θα κληθεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ο κορονοϊός χτύπησε και τον κατασκευαστικό τομέα ανά το παγκόσμιο, με την αυξημένη ζήτηση προϊόντων σε συνάρτηση με την μειωμένη προσφορά ελαιοπανδημίας να δημιουργεί δραματική αύξηση στις τιμές των οικοδομικών υλικών. Και ως εκ τούτου και στην Κύπρο, ο κατασκευαστικός τομέας άρχισε να δέχεται σημαντικό πλήγμα. Υπάρχει το οικοδομικό σίδερο που είναι γνωστό στις οικοδομές, που πριν τρεις μήνες το κόστος ήταν 480 ευρώ των τόνων. Σήμερα, για παράδειγμα, είναι 780 ευρώ των τόνων. Παρατηρείται μια άταχτη αύξηση. Δεν είναι μια λογική αύξηση της τάξης του 1 με 2%, παρατηρούνται αυξήσεις από 5 μέχρι και 70%. Η εκτόξευση του κόστους των οικοδομικών κατασκευών και η παράταση του φαινομένου αναμένεται να οδηγήσουν ενδεχόμενα σε στασιμότητα των έργων που βρίσκονται υπό εξέλιξη. Βάσει των αυξήσεων, το κόστος μιας κατοικίας που βρίσκεται υπό ανέγερση ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά ανάλογα με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, με τις τιμές σε αρκετές των περιπτώσεων να είναι απαγορευτικές. Μπορεί να εκτιμείται από 5 μέχρι 20%. Επί του συνολικού κόστους. Δεν πρέπει να υπάρξουν τάσεις πανικού. Ορθολογιστικά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί τούτη η άταχτη αύξηση, να ολοκληρωθούν όλα εκείνα τα συμβόλαια όπου υπάρχουν συμβατικές υποχρεώσεις μεταξύ των μέρων, και να δούμε για τα καινούργια έργα τι κίνητρα μπορούν να δοθούν. Και σαν να μην έφταναν οι αυξήσεις στον κατασκευαστικό τομέα, από το φθινόπωρο αναμένονται σημαντικές αυξήσεις και στις τιμές βασικών προϊόντων, με το πορτοφόλι των καταναλωτών να παίρνει φωτιά. Αυξήσεις σε πρώτες ύλες, όπως είναι ο καφές, όπως είναι η ζάχαρη, όπως είναι τα γαλακτοκομικά. Σε αυτό να προσθέσουμε την αύξηση των καυσίμων. Οι αυξήσεις, δεν μιλούμε για ευκαταχρόνητα ποσοστά, μιλούμε για αρκετά ψηλών ποσοστών που μπορεί να αγγίζει σε κάποιες περιπτώσεις και 25-30%. Οι αυξήσεις, υποδεικνύει ο Σύνδεσμος Λιανικού Εμπορίου, προκύπτουν σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση των αυλών. Στην Ελλάδα, μεγάλη